Να σου πω, ποιος σου είπε ότι θες 5 γεύματα τη μέρα και να τρως κάθε 3 ώρες για να αδυνατήσεις? Ποιος, ποια μελέτη, ποια έρευνα, ποια επιστημονική ένδειξη? Αυτό είναι μια ιδεολογία του Κολοκοτρώνη που πήγαινε με την Μπουμπουλίνα για κατσικίσιο γάλα στο χάνι του Ουσμέτ Γκιουλέ, ξέρω εγώ. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Είναι μύθος. Ξεχάστε εντελώς αυτό το μύθο. Δεν είναι απαραίτητο. Μόνο αν έχεις μάθει να τρως έτσι. Εσύ μπορεί να έχεις συνηθίσει να τρως 2 γεύματα ή 3 γεύματα ή 6 γεύματα. Εκεί και καλά 5. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Βλέπουμε μάλιστα ότι πολλές φορές έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Αν έχεις συνηθίσει να τρως 2 φορές με 3 και πας στις 5 να τρως, παχαίνεις κιόλας, ξέρεις τι. Δεν είναι το θέμα κάθε πότε πρέπει να τρως, ούτε πόσες φορές. Το θέμα είναι πόσο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και σε τέλεια ισορροπία είναι το γεύμα σου. Μόνο έτσι καίγεται λίπος, γιατί αν έχει ελλείψεις το γεύμα σου και είναι ανισόρροπο, δεν θα λειτουργήσει η βιοχημεία σωστά για να ενεργοποιήσει και την καύση του λίπους, έτσι δεν είναι? Θα δώσει προτεραιότητα στις ελλείψεις που έχει και θα σου τη ζητήσει, δεν θα κάψει λίπος. Το να φας ένα τοστ με ζαμπόν και τυρί, ξέρω, γαλοπούλα και τυρί, δεν είναι γεύμα αυτό, παιδιά. Δεν είναι βοηθητικό, είναι αχρηστό. Το να φας φασολάκια με ψωμί ή φακές με ψωμί, ξέρω εγώ, είναι άχρηστο, δεν είναι γεύμα. Υπολειτουργεί η βιοχημεία σου. Η κατανάλωση τροφής κάθε 3 ώρες για ορισμένους μπορεί να είναι πολύ ζημιογόνα, παιδιά, ειδικά αν έχει συνηθίσει το σώμα του να ανταποκρίνεται σε λιγότερο αριθμό γευμάτων, έτσι. Μάλιστα μπορεί να αυξήσει την ανταπόκριση στην ινσουλίνη. Κακή ανταπόκριση, συνέχεια, δεν την αφήσει να κάτσει, ρε παιδί μου, άμα τρως κάθε 3 και λίγο. Δεν την αφήνεις να κάτσει καθόλου και την έχεις πάντα την αγμένη ψηλά, ειδικά αν είναι ανισόρροπα τα γεύματά σου. Δεν έχουν τις σωστές, δηλαδή, ποσότητες θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισμός σου. Άρα λοιπόν γίνεται πιο δύσκολο για κάποιους να κάψουν λίπος. Το μυστικό ποιο είναι? Δώσε χρόνο στο σώμα σου μεταξύ των γευμάτων για να προλάβει να αφομοιώσει τις τροφές και να ενεργοποιήσει το λίπος του και να ενεργοποιήσει και τις διαδικασίες καύσης του. Αν το έχει συνεχώς σε μπούκωμα εκεί πέρα, δεν μπορεί το καημένο να διαχειριστεί όλο αυτό. Άστο να ησυχάσει λίγο. Εκτός αν είσαι αθλητής. Άλλο, αν είσαι αθλητής, αν είσαι, ας πούμε, αθληταράς εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάνεις δέκαθλο, είσαι bodybuilderάς, είσαι ρίπτης, είσαι στίβος, ό,τι είσαι. Λοιπόν, εκεί ναι, θέλεις και 6 γεύματα και κάποιοι κάνουν και 7, γιατί δεν τους φτάνει. Πότε θα προλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν? Αλλά εσύ που είσαι, ας πούμε, μια νοικοκυρά ή ένας φυσιολογικός άνθρωπος, πας στη δουλειά σου και τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Ξεχάστε το. Άρα λοιπόν, πώς θα τρως? Θα τρως έτσι όπως έχεις συνηθίσει να τρως, μόνο που πρέπει τα γεύματά σου να είναι σωστά ρυθμισμένα και πλήρης θρέψης από συστατικά, για να μπορέσει ο οργανισμός σου να ανακουφιστεί και να ενεργοποιήσει και τις σωματικές καύσεις του λίπους του.